Καλημέρα σε όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να μην κάτσω λιγάκι στο θέμα Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας. Είναι κοινωνική αλληλεγγύη πια για να περιλάβουμε κάποια περισσότερα πράγματα. Η ουσία είναι ότι τα φτερά της Πρόνοιας, τα φτερά της κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας ήταν, είναι και θα είναι απλωμένα, γιατί έχετε καταλάβει όλοι από τις τοποθετήσεις και των προηγούμενων γενικών γραμματέων του κυρίου Υπουργού ότι τουλάχιστον το κεντρικό μότο των ανθρώπων αυτής της κυβέρνησης είναι ένα. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί για κανένα λόγο. Είτε φύλου, είτε ηλικίας, είτε σεξουαλικού προσανατολισμού και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να υπάρχουν διαχωρισμοί στους πολίτες άλλων χωρών που έρχονται κυνηγημένοι από ανέχεια, φτώχεια, πόλεμο και ίσως και κλιματική αλλαγή σε λίγο. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, που δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει να κάνει με την Ανατολική ή τη Δυτική Ευρώπη, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Συνεπώς, πρέπει να σκεφτούμε πράγματι, και αυτή η μέρα είναι μια μέρα στην οποία οφείλουμε να κάτσουμε, να σκύψουμε, να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε, να αναστοχαστούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κίνηση μεγάλων τμήματων του πληθυσμού από και προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, θα έλεγα. Το θέμα είναι ότι η φιλοσοφία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική από τη στιγμή που ασχολείται ειδικά με ευάλωτους πληθυσμούς. Είτε αυτοί λέγονται άνθρωποι με αναπηρία, είτε λέγονται άποροι, είτε λέγονται παιδιά σε κίνδυνο, είτε λέγονται ηλικιωμένοι, αποκομμένοι τελείως από οποιαδήποτε βοήθεια, Ρωμά και ούτω καθεξής. Επομένως, μία είναι η φιλοσοφία αυτού του Υπουργείου. Ό,τι ακριβώς απολαμβάνουν σε ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα οι πολίτες ή και οι απλοί κάτοικοι αυτής της χώρας, απολαμβάνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν μέχρι τις ακτές μας ή τα βουνά μας, περνώντας από μια τρομακτική διαδικασία. Επομένως, το καθεστώς προστασίας, κοινωνικής προστασίας για τους ηλικιωμένους που ισχύει για τους ηλικιωμένους πολίτες της χώρας, ισχύει και για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Το ίδιο ισχύει για τα παιδιά, το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους με αναπηρία. Δυστυχώς, οι φτερούγες της Πρόνοιας που ανέφερε η κυρία πριν, έχουν την εξής δυσκολία, τουλάχιστον είχαν την εξής δυσκολία τα προηγούμενα 2 με 3 χρόνια. Οι προϋπολογισμοί τους ήταν σαν να μην υπήρχαν. Τα χρήματα τα οποία μπορούσαν να διατεθούν από κρατικά προγράμματα ήταν στοχευμένα σε άλλες καταστάσεις και δεν έδιναν τη δυνατότητα να απλώσουμε πράγματι αυτά τα φτερά. Έχουμε αλλάξει την κατεύθυνση. Ήδη αυτή τη στιγμή προχωράμε με γενναίες αυξήσεις στον προϋπολογισμό κοινωνικής προστασίας. Έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει αυτόν τον προϋπολογισμό και τον ενισχύουμε όλο και περισσότερο, ακριβώς για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και τις αναγκαίες δράσεις όχι μόνο για τους Έλληνες ευάλωτους, αλλά όποιον ευάλωτο φτάνει στη χώρα. Ένα πρώτο μέτρο, για παράδειγμα, για να καταλάβετε ότι που έπρεπε να το σκεφτούμε πολλές φορές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους με αναπηρία, πρόσφυγες ή μετανάστες, ήταν αν θα έπρεπε να έχουν άμεση ή όχι πρόσβαση στα επιδόματα που απολαμβάνουν ή που παίρνουν οι άνθρωποι για να τους βοηθήσουν οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ελλάδα, οι μόνιμοι κάτοικοι. Έπρεπε να περάσουμε από 40 κύματα γραφειοκρατικά και 15 κύματα οικονομικά για να μπορέσουμε να εντάξουμε τη συγκεκριμένη δαπάνη στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχουμε κάνει με τους θεσμούς με βάση το πρόγραμμα διάσωσης που έχει η χώρα. Και ούτω καθεξής. Είναι μια σειρά πραγμάτων δηλαδή που ενώ ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, δυσκολευόμαστε να το κάνουμε στην κατάλληλη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ήδη τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή και ελπίζουμε ότι θα διορθώνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Έχουμε τρεις κανόνες σε αυτό το Υπουργείο, σε αυτή την Γενική Γραμματεία, οι οποίοι είναι απαράβατοι για οποιοδήποτε άσκηση πολιτικής. Το ένα είναι αυτό που σας ανέφερα μόλις τώρα, ακριβώς η ίδια αντιμετώπιση των πάντων που βρίσκονται μέσα στα σύνορα αυτής της χώρας. Το δεύτερο είναι πλήρης, απροκατάληπτη, με οποιοδήποτε τρόπο,
Κάποιοι παλιότεροι θα λέγανε, της γενιάς μου θα λέγανε με το διάβολο και τη γιαγιά του, αλλά είναι ο σεβασμιότατος εδώ ο πατέρας και δεν θα το έλεγα. Συνεργασία παντού με όλους. Όσοι εμπλέκονται στην ενταξιακή διαδικασία των ανθρώπων, των προσφύγων και μεταναστών, είναι οι συνεργάτες μας, είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτή την ένταξη. Ξεκινώντας από τα Υπουργεία, όπως είναι το Παιδείας, το Υγείας, το Μεταναστευτικής Πολιτικής κλπ. Και φτάνοντας μέχρι τις ΜΚΟ, τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις άτυπες δομές αλληλεγγύης, ό,τι υπάρχει που μπορεί να δώσει μια κατεύθυνση, να συντομεύσει το χρόνο που χρειάζεται για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Το τρίτο είναι μια αιμονή μας, η οποία λέει ότι η γραφειοκρατία και ό,τι συνεπάγεται μια γραφειοκρατία πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, πρέπει να μπει κάτω από το τραπέζι. Συνεπώς προωθούμε οποιαδήποτε δυνατότητα έχουμε για παραγωγή, διάθεση και χρήση ψηφιακών ή ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις τερατώδεις διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στη δημόσια διοίκησή μας. Επομένως, αυτό το οποίο μπορείτε να περιμένετε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η προσπάθεια καλύτερης υποδοχής, καλύτερης διαβίωσης, καλύτερης στήριξης, ειδικά των ευάλωτων, αλλά και όσων αποφασίσουν να μείνουν σε αυτή τη χώρα, όλες εκείνες οι διαδικασίες που θα τους αποδώσουν τα πλήρη δικαιώματα τα οποία δικαιούνται. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο θέμα που απασχολεί τους πρόσφυγες και μετανάστες μας, κυρίως τους πρόσφυγες, και έχει να κάνει με τα συνόδευτα ανήλικα τα οποία φτάνουν σε αυτή τη χώρα. Αρμοδιότητα η οποία υπήρχε στο Υπουργείο Εργασίας μέχρι περίπου, αν θυμάμαι καλά, τον Αύγουστο, λίγο νωρίτερα του 2016, στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας, γιατί παιδιά είναι, όπως και αν τα βλέπει κανείς, και επανέρχεται στην αρμοδιότητα τη δική μας από τον Αύγουστο αυτού του χρόνου, που σημαίνει ότι με μια διακοπή 2 ετών πρέπει να προετοιμάσουμε πάλι μια πολιτική η οποία να αντιμετωπίζει τα πολύ ειδικά προβλήματα, τις πολύ ειδικές προσδοκίες, το πολύ ειδικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των παιδιών, το οποίο είναι ένα, άκουσα και τον εκπρόσωπο του υπατορμοστή του ΟΗΕ, να αναφέρεται και στον αριθμό, δυστυχώς είναι ακόμα μεγαλύτερος, τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία, είναι πάνω από 3.500 αυτή τη στιγμή, και έχουμε καταφέρει να μπορέσουμε να δώσουμε δομές φιλοξενίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κανόνες σε 1.100 περίπου, ενώ καμιά 400 ζουν σε ξενοδοχεία, 240 ζουν σε safe zones, στα camps, κάποια βρίσκονται στην κατεφημισμό προστατευτική φύλαξη και δεν είναι λίγα, είναι 200, και αυτό δεν είναι καλό σημάδι, δεν είναι καλή εμπειρία για μας, για αυτά, για τη χώρα. Και υπάρχουν περίπου 1.800 τα οποία είναι σε διάφορες καταστάσεις, διάφορες συνθήκες, είτε άτυπης φιλοξενίας, είτε δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Δεν φοβόμαστε τις λέξεις, γιατί πάμε να λύσουμε προβλήματα και όχι να τα κρύψουμε κάτω από το χαλί. Ή βρίσκονται χήμα, όπως λένε οι άνθρωποι του πεδίου, στα camps και ούτω καθεξής. Συνεπώς, οφείλουμε να ξαναπιάσουμε το νήμα τον Αύγουστο του 2018, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ήδη έχουμε ξεκινήσει, να πιάσουμε το νήμα των δράσεων που αφήσαμε πίσω μας εμείς ως Υπουργείο εκείνη την εποχή. Ένας μικρός απολογισμός τι έγινε τότε και πώς μπορεί να βοηθηθεί η εμπειρία του τότε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων σήμερα. Για παράδειγμα, κάποιο που κάναμε ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένους κανόνες και πλαίσια λειτουργίας των δομών φιλοξενίας. Για παράδειγμα, να μιλήσουμε για έναν αριθμό maximum 30 παιδιών σε μια δομή με το κατάλληλο προσωπικό να τα συνοδεύει, περίπου από 11 έως 14 ανθρώπους ανάλογα. Να μην έχουμε δηλαδή παραπάνω παιδιά αναδομή. Να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα, και τη δώσαμε εν την ημέτρο, κάποιων μεταβατικών δομών. Κάναμε μία δράση τότε στο Μανταμάδο με τη βοήθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, το Μανταμάδο της Λέσβου, για να αποφορτήσουμε τη Μόρια εκείνη την εποχή, με τη βοήθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της UNICEF και της
πράξης, της ΜΚΟ πράξης, όπου μπορέσαμε κάποια παιδιά να τα πάρουμε από τη Μόρια και σε ένα προσωρινό καθεστώς ανοιχτής δομής να μπορέσουμε να τα προετοιμάζουμε για τη μετάβασή τους στην υπηρετική χώρα και από εκεί και πέρα σε όποιες άλλες διαδικασίες προβλέπονται, είτε για τη φιλοξενία τους, είτε για την επανένωσή τους με τις οικογένειές τους στο λοιπό κόσμο. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αξία μεταβατικών δομών όπως σήμερα safe zones στα κέντρα. Δώσαμε μία δυνατότητα τότε να προετοιμάσουμε συνέργειες μεταξύ των δημόσιων δομών, των ΜΚΟ και των συνεργασιών που σας ανέφερα νωρίτερα γύρω από την χρήση, για παράδειγμα, των δυνατοτήτων του ενός και του άλλου. Για παράδειγμα, τότε είπαμε στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης να μπορέσει να βάλει σε ένα άδειο κτίριο που είχε εντός των ορίων, εντός του οικοπαίδου του, να το πούμε έτσι, άδειο κτιρίου, να βάλει μία ομάδα 30 ασυνόδευτων ανήλικων με τη βοήθεια των παιδικών χωριών SOS ως στήριξη και είχαμε την εξής πολύ απλή ανταλλαγή υπηρεσιών. Δίναμε εμείς, ο δημόσιος φορέας, καθαριότητα και τροφή και μας βοηθούσε ο κοινωνικός λειτουργός που έλειπε από το κέντρο μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε κάποιες φάσεις προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας με τους δικούς του πληθυσμούς, τους ευάλωτους πληθυσμούς που είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες ενός κοινωνικού λειτουργού. Το επεκτείναμε αυτό. Κάναμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν με παίρνει η ώρα να τα πω. Είναι αυτά τα οποία θα συνεχίσουμε να κάνουμε, θα τα αντιγράψουμε, θα τα φτιάξουμε καλύτερα και θα περάσουμε στην καλύτερη στήριξη αυτών των παιδιών. Τα υπόλοιπα είναι λίγο γνωστά και λίγο πολύ, όπως καταλαβαίνετε, για όσους μας ξέρουν τουλάχιστον, ήδη δρομολογημένα. Έχουμε τη βοήθεια ενός νόμου για την αναδοχή και υιοθεσία ήδη στα χέρια μας, που θα μας βοηθήσει στις διαδικασίες ένταξης αυτών των παιδιών. Και ήδη ξέρουμε πολλούς που θέλουν πράγματι να βοηθήσουν με την αναδοχή ασυνόδευτων ενηλίκων. Ήδη είναι στη Βουλή και νομίζω την επόμενη εβδομάδα ψηφίζεται ο περίφημος νόμος για την Επιτροπία, που θα μας λύσει τα χέρια για να μπορεί πια ελεύθερα και με άνεση ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας να μπορεί να δίνει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, με συγκεκριμένους κανόνες, με συγκεκριμένη παρακολούθηση, με ηλεκτρονικά εργαλεία βεβαίως, Μητρώα και όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν, ξαναλέω και πάλι, και με παρακολούθηση, πλήρη παρακολούθηση, να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τον επίτροπό τους, ο οποίος τους θα τους εκπροσωπεί, ο οποίος θα τους βοηθάει σε κάθε στιγμή για κάθε αίτημά τους. Ήδη συζητούμε μεγάλες αλλαγές με κτίρια τα οποία είτε ανήκουν στο Υπουργείο μας, είτε ανήκουν σε άλλους φορείς για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε δομές φιλοξενίας με τους γνωστούς κανόνες. Ήδη έχουμε περάσει σε ακόμα στενότερη συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και στενότερη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα βάλουμε και όλους τους κανόνες να περάσουν τα ασυνόδευτα ανήλικα πλήρως στην κανονικότητα του πλαισίου της παιδικής προστασίας, με ό,τι σημαίνει αυτό επίσης για όσους ξέρουν τις δράσεις του Υπουργείου. Και τελευταίο, θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να επιλύσουμε και διάφορα προβλήματα τα οποία θα ακουστεί αστείο ίσως, διάφορα προβλήματα τα οποία επιδρούν πάρα πολύ στην καθημερινότητα αυτών των παιδιών και πιθανότατα δημιουργούν και συγκρούσεις ως μειόφυλαν. Παράδειγμα, ήμουνα προχθές στη Θήβα για άλλο θέμα και μου είπαν οι άνθρωποι της Safe Zone ότι περιμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό την έγκριση για να βάλουν ένα φιλέ για να παίζουν βόλεϊ τα παιδιά και η γραφειοκρατία η ελληνική, ο από εδώ και ο από εκεί, ο ανευθυνοϋπεύθυνος κτλ. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα φιλέ το οποίο πολύ απλά θα εκτόνωνε εντάσεις οι οποίες δεν χρειάζονται να υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν. Ξέρετε το στάτους αυτών των παιδιών. Τελειώνω με μία πρόκληση, δεν ξέρω αν έχω αργήσει, κυρία Παντιώρα. Πρόκληση προς πάντες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει μία συμφωνία αυτή τη στιγμή, το περίφημο σχέδιο DUBS, ψηφισμένο στο Αγγλικό Κοινοβούλιο.
Κάποια στιγμή θα πρέπει, έχει ενδιαφέρον το πώς προωθήθηκε. Πάντως υπάρχει. Υπάρχει μια συμφωνία διμερής μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου που επιτρέπει τη μεταφορά με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ συγκεκριμένους κανόνες επίσης, εντός των ενηλίκων από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις οικογένειες που έχουν τα παιδιά εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τους 50 που προβλέπει η σύμβασή μας, ήδη 17 νομίζω έχουν ταξιδέψει, έχουν φτάσει. Αυτό το οποίο θα θέλαμε να δούμε μπροστά στη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε και τα ανέφερε πάρα πολύ καλά ο Υπουργός ο κ. Μπαλάφας σε σχέση με το κλείσιμο των συνόρων, των δυσκολιών που υπάρχουν, θα ήταν να δούμε αν είναι δυνατόν να πολλαπλασιάζονται τέτοιες διμερείς συνθήκες. Να κοπιάρουμε τον νόμο Ντάμπς με όποιον θέλει να τον κοπιάρει. Διότι έχουμε την εντύπωση ότι 50 εδώ, 30 εκεί, 20 θα ασκήσουν σε διμερείς συνθήκες, θα ασκήσουν πολύ μεγαλύτερη πίεση στα κοινοβούλια των χωρών που αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν κλειστά αυτιά και μάτια, για να μήπως μπορέσουμε και πάρουμε αυτό το οποίο δικαιούται αυτή η Ήπειρος. Την αναλογική συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Τέλος, αυτή τη μέρα, τελειώνω κύριε Παντιώρη. Τέλος, αυτή τη μέρα νομίζω ότι πρέπει πράγματι να αναστοχαστούμε και έχω αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μου, σαν να το βλέπω, το φετινό σύνθημα του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να αρχίσουμε να ξανασυζητάμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σε πολύ ευρύτερο επίπεδο από την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Το σύνθημα αυτό λέει, αν έχουμε μια ελπίδα, την οφείλουμε σε αυτούς που δεν έχουν καμία. Σας ευχαριστώ.